πώς είστε? Ένα οικονομικό θέμα. Α, ωραία. Πριν όμως μπούμε στο θέμα μας, ήθελα λίγο να αναρωτηθούμε για κάτι. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι που μπορούμε να πετύχουμε σε ένα δευτερόλεπτο, κάτι που θεωρείτε αδύνατο να γίνει, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να γίνει. Να δώσουμε αίμα. Να στείλουμε ένα οικολογικό μήνυμα. Ναι. Καθημερινά προσπαθούμε. Ναι, καθημερινά προσπαθούμε να επιλύσουμε σορευμένα προβλήματα στη ζωή μας. Και κάποια στιγμή παίρνει φωτιά το σπίτι μας, ας πούμε. Και μας δίνεται ένας μαγικός τρόπος να λύσουμε ένα πρόβλημά μας. Τι θα κάνανε? Φυσικά να σώσουμε το σπίτι μας. Φυσικά. Εάν κινδυνεύει το σπίτι μας, τι θα κάνουμε? Θα κεγόταν το σπίτι μας και εμείς δεν θα κάναμε τίποτα. Θα τρέχαμε, θα ζητούσαμε βοήθεια αν χρειαζόταν. Πολύ σωστά το είπε ο Στέλιος. Τώρα βέβαια ο Στέλιος μίλησε για το σπίτι του, το οποίο βέβαια του είναι σημαντικό. Εμείς τώρα όμως θα το αναγάγουμε αυτό το πρόβλημα σε όλη την ανθρώπινη κοινωνία. Πέστε μου ένα πρόβλημα αντίστοιχο με το Στέλιο, αλλά για ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία. Να πω. Φυσικά να σώσουμε τη γη μας, αφού αυτή είναι το σπίτι όλων των ανθρώπων. Πολύ σωστά, αλλά ποια θα είναι η πορεία της? Καθημερινά καταστρέφεται η γη όσο πάει περισσότερο. Δεν τη σεβόμαστε, δεν τη διατηρούμε καθαρή, δεν την αγαπάμε καθόλου. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς? Το ιώσιμο των πάγων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το δηλητηριασμό των υπογείων υδάτων, τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και τόσα άλλα. Έτσι είναι, αλλά αν αναρωτιόταν κανείς αν νοιαζόμαστε μια φορά για το σπίτι μας, δεν θα έπρεπε να νοιαζόμαστε χιλιάδες φορές για τη γη μας? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Τότε τι κάνουμε? Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για τη σωτηρία της γης? Δύσκολο. Δύσκολο, Δεν γίνεται τίποτα. Αδύνατο το παιδί. Εμάς δεν μας ακούει κανείς. Ψυχραιμία όμως, μπορούμε να το διαρευνήσουμε το θέμα. Ποιος θέλει να πει κάτι τώρα? Όλα γίνονται. Είναι πολύ δύσκολα όμως, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ακατόρθωτο. Ναι, είναι δύσκολο βέβαια, αλλά πάντα υπάρχει λύση. Κάποιος μπορεί να πει έναν πρώτο τρόπο, μια αρχική έναυση. Για να πω. Να συνεννοηθούμε όλοι οι άνθρωποι και να συναποφασίσουμε για κάποιους κανόνες, έτσι ώστε να τους τηρούμε όλοι. Αυτό είναι όμως δύσκολο. Μέσα σε μια τάξη 15 ανατόμων δεν συνεννοούμαστε. Εδώ θα συνεννοηθούμε. Ακόμα και μέσα στις οικογένειες είναι δύσκολη η επικοινωνία. Τότε τι θα κάνουμε, τι λέτε? Τελικά δεν γίνεται. Μπα, δεν νομίζω, λίγο δύσκολο, αδύνατο. Μισό λεπτό. Η δυσκολία είναι στο να συνεννοηθούμε ώστε να πάρουμε μια απόφαση ή να επιτευχθεί αυτό που θα συναποφασιστεί. Και τα δύο είναι δύσκολα. Εγώ νομίζω ότι το δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε και να αποφασίσουμε για κάτι. Αν συνεννοηθούμε και αποφασίσουμε για κάτι και υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, τότε πιστεύω ότι θα καταφέρουμε κάτι. Έτσι. Δύσκολο μεν, αλλά αν υπάρξει μια απόφαση, τότε κάτι γίνεται. Ναι, αλλά πόσες φορές ακούσαμε «Δεν γίνεται», «Όλα καταστρέφονται», «Εγώ θα σώσω τον κόσμο». Ναι, όλοι σχεδόν. Επιστήμονες, πολιτικοί συμφωνούν και λένε κάθε μέρα παραδέχονται ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη μας. Και ότι η γη μας γίνεται χειρότερη. Επίσης ακόμα λένε ότι πολύ δύσκολο να σωθεί αυτός ο πλανήτης. Αυτό γίνεται επειδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για κάτι και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, μα τελικά όμως δεν γίνεται τίποτα. Άρα... Αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπουμε ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερα αν όλοι βοηθούσαμε. Και βλέπαμε ξεχωριστά ότι ο καθένας έλεγε «Ναι, εγώ, μόνος μου, θα σώσω τον κόσμο». Τώρα, εδώ, εμείς να λέγαμε ξεχωριστά ο καθένας «Ναι, εγώ θα σώσω τον κόσμο». Να σου θέσω ένα ερώτημα. Θα σας θέσω. Μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο η γη να γίνει πιο καθαρή πλην ένα δισεκατομμύριο σκουπίδια? Αποκλείεται. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι δύσκολο. Να σκεφτούμε κάτι. Πέστε πως ένας φωτογράφος από τον Άρη βγάζει την πρώτη φωτογραφία 12 παρά 1. 12 ακριβώς. Όλοι οι άνθρωποι που είναι κάτω στη γη παίρνουν από ένα σκουπίδι. Μόνο ένα. Μόνο ένα. 12 και 1,
Ο φωτογράφος βγάζει τη δεύτερη φωτογραφία. Έπειτα, από τη στιγμή που έχουμε δύο φωτογραφίες στα χέρια μας, αρχίζουμε και συγκρίνουμε τις δύο φωτογραφίες. Ποια θα ήταν τα αποτελέσματά της? Χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να γίνει όλο αυτό. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Μετά. Ναι. Βέβαια όμως, ούτε αυτό θα χρειαζόταν αν εμείς δεν το πετούσαμε κάτω. Τι είναι, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Σκεφτείτε να το κάναμε μία φορά την ημέρα. Αν βγαίναμε από το σπίτι μας και ο καθένας από εμάς μάζευε ένα μόνο σκουπιδάκι. Έτσι. Τι είναι, ένα δευτερόλεπτο ένα, μόνο. Ένα δευτερόλεπτο. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο παράδειγμα για κάτι άλλο. Ας πούμε ότι ο ίδιος φωτογράφος από τον Άρη φωτογράφησε ξανά τη γη στις 21 Μαρτίου, ώρα 12 παρά 1 λεπτό. Και στις 12 ακριβώς όλοι φυτεύαμε από ένα λουλούδι. Και στις 12 η ώρα και 10 λεπτά ξαναφωτογράφησε τη γη και κάναμε σύγκριση των δύο φωτογραφιών, θα βλέπουμε ότι η δεύτερη φωτογραφία είναι πιο ωραία. Πόση ώρα χρειάστηκε να το κάνουμε αυτό? Μόνο 10 λεπτά. Μόνο 10 λεπτά. Και σε 10 λεπτά. Και να φανταστεί κανείς ότι μέσα σε 10 λεπτά μπορεί η γη να γίνει πιο όμορφη. Να έχει πιο πολλά λουλούδια, να είναι πιο καθαρός ο αέρας, να είναι τόσο όλα λαμπερά. Είναι τόσο απλό, μόνο 10 λεπτά. Μόνο 10 λεπτά. Μόνο 10 λεπτά να φανταστεί κανείς ότι το κάνουμε μια φορά το χρόνο. Φαντάσου να το κάναμε μια φορά το μήνα, τι αποτελέσματα θα είχαμε. Αν υιοθετούσαμε ένα δέντρο και μια φορά την εβδομάδα το φροντίζαμε. Μπράβο. Μόνο 10 λεπτά το χρόνο. Είναι τόσο εύκολο. Τότε γιατί δεν γίνεται τίποτα? Μα αυτό είναι το ερώτημα. Δυστυχώς ο άνθρωπος έγινε εγωιστής, αχόρταγος και αλαζόνας. Αυτή τη σκληρότητα και την πλειονεξία σε όλα τα έμβια όντα, μόνο στον άνθρωπο τα συναντάμε. Έτσι. Χάνουμε τη σημασία των λέξεων. Αυτάρκεια, ολιγάρκεια, επάρκεια. Καταναλώνουμε σε έναν κόσμο. Ψεύτικο ευδαιμονισμό. Ναι, οποίο χάνουμε. Γινόμαστε συνέχεια χειρότεροι και σαν νερό χάνουμε την ευτυχία μέσα από τα χέρια μας. Και συνειδητοποιούμε ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο χάνει την ευαισθησία του και το συναισθηματισμό του. Και κοφεύει στα μηνύματα της φύσης και δεν ακούει τις φωνές της μάνας γης. Σκεπτικές φωνές της μάνας γης. Όχι μόνο δεν λέμε ναι, εγώ θα σώσω τον κόσμο, αλλά αντιθέτως λέμε όχι αδερφέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Αυτός γιατί δεν το κάνει? Και στο τέλος γινόμαστε πολλοί και πολλοί που αδιαφορούν και λίγοι, πολύ λίγοι ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της γης. Αυτοί οι λίγοι σταυρώθηκαν, ήπιαν το κόνιο, οδηγήθηκαν στην ιερά εξέταση. Άρα, εμείς οι νέοι θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και καλύτερα να βρούμε ανθρώπους που ακούνε το καρδιοχτύπι της γης, που ακούνε τα πουλιά. Τα φωνές των πουλιών, των λουλουδιών, τα αστέρια, που έχουν τη δυνατότητα να ονειρευτούν. Που φαντάζονται, που σκέφτονται, που προβληματίζονται, που ανησυχούν. Σκέφτονται ένα κόσμο πιο υγιεινό, πιο καθαρό. Ναι. Θέλουμε ένα περιβάλλον πιο όμορφο, πιο υγιή, πιο καθαρό. Ας αφιερώσουμε για 10 λεπτά κάθε χρόνο να έχουμε. Για να προστατεύσουμε τη γη. Μόνο 10 λεπτά. Μόνο 10 λεπτά. Η γη είναι το σπίτι μας. Ας το φροντίσουμε λοιπόν. Ας την προστατεύσουμε. Ας την προστατεύσουμε. Ας θυμηθούμε λίγο τα λόγια του Μακρυγιάννη και του Γκάντι. Να παραδώσουμε τη γη καλύτερη από ό,τι παραλάβουμε. Μόνο 10 λεπτά. Ας παραδώσουμε λοιπόν καλύτερη γη στα παιδιά μας. Η γη είναι το πλοίο πάνω στο οποίο ταξιδεύουμε. Ας την προστατεύσουμε από τις ξέρες, τους σύμφαλους και τους... Βέβαια. Μόνο 10 λεπτά. Ας προστατεύσουμε το πλοίο με το οποίο ταξιδεύουμε. Όταν δεν αφουγκράζει το καρδιοχτύπι της γης, την γλυκιά ανάσα, του αέρα, την αγωνία της ζωής, πώς μπορείς να βοηθήσεις τη γη, πώς μπορείς να την αγαπήσεις, πώς μπορείς να λέγεσαι άνθρωπος? Η γη γεννήθηκε ελεύθερη και όμως είναι αλυσιδωμένη, γεμάτη πόνο, σκουπίδια και αίμα. Μόνο 10 λεπτά.
Ας ελευθερώσουμε τη μάνα γη από τις αλυσίδες της. Ας αγκαλιάσουμε τη γη σε μια ανθρώπινη αλυσίδα. Όλοι μαζί. Ας μαζευτούμε όλοι σε μια γιορτή στις 21 Ιουνίου. Ας πιαστούμε χέρι-χέρι, ας αγκαλιάσουμε τη μάνα γη μόνο για 10 λεπτά.